Σκαπτικά μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής καθαρίζουν από νωρίς το πρωί το ρέμα του καινούργιου στο Μαραθώνα. Είναι γεμάτο με ξερά χόρτα και καλάμια που εμποδίζουν τη ροή του νερού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας δίνουν έναν αγώνα δρόμου να καθαρίσουν τα ρέματα της Αττικής μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της περιφέρειας Αττικής καθαρίζουν το ρέμα του καινούργιου στο Μαραθώνα, ενώ όπως δήλωσε ο κύριος Χαρδαλιάς, η Αττική δεν είναι ακόμα θωρακισμένη αντιπλημμυρικά. Αν η ερώτηση είναι αν η Αττική είναι θωρακισμένη, η απάντησή μου είναι όχι, δεν είναι θωρακισμένη. Παλεύουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Μέχρι στιγμή στην Ανατολική Αττική πραγματοποιούνται καθαρισμοί 38 ρεμάτων. Σε 19 από αυτά έχουν ολοκληρωθεί εργασίες καθαρισμού αποστάσεως 10,5 χιλιόμετρων. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η περιφέρεια υποστηρίζει πως θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες καθαρισμού σε επιπλέον 19 ρέματα αποστάσεων 20,9 χιλιόμετρων. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί είναι να σταματήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι ευθύνης. Ποια ρέματα είναι της περιφέρειας, ποια ρέματα είναι των Δήμων, ποια ρέματα είναι του Υπουργείου Υποδομών. Να πάρει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η κυβέρνηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε τουλάχιστον τους καθαρισμούς. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Στο Δήμο Μαραθώνα έχει ήδη καθαριστεί το μεγαλύτερο τμήμα του ρέματος Ρεπεντόσας και ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες στο ρέμα Καινούριο.